Έχουμε ένα πλάνο ΔΕΗ το οποίο λέγεται Αρχαία Ολυμπία. Πιστεύω είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να διαλύσουμε τους ακαδημαϊκούς δεσμούς με το Πανεπιστήμιο Πατρών και να ονομάσουμε ένα Πανεπιστήμιο Αρχαίας Ολυμπίας. Ένα Πανεπιστήμιο το οποίο αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει κλασική ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία και να υπάρχει στα Τρίγανα, οπουδήποτε άλλο εκτός από την Αρχαία Ολυμπία. Πανεπιστήμιο Αρχαίας Ολυμπίας με μέλη δεν κτίρια από κάθε σχόλια. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην υπάρχει γεωφωνική σχολή. Στην αρχή μας είχαν δώσει μια σχολή γεωφωνικής ΤΕΗ. Είναι δυνατόν ΤΕΗ, ΑΕΗ έπρεπε να είναι. Έτσι ώστε να μπορέσει να είναι ελκυστική και να μπορέσει να έρχονται γιατί κάτι μας λέγανε για νούμερα που έχουν πάει την κυρία Κεραμέο, ότι περνάνε με 3,8, ότι τελειώνουν το 2,69 και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει γεωφωνική σχολή σε 800.000 αρδευόμενα στρέμματα, με μονάδες τυποποίησης, με μπράβο, λέει, φράουλα, καρπούζια, πατάτες, σχεδόν με καλλιέργειες 2 και 3 ετών, δεν σταματάνε. Δεν είναι Θεσσαλία το πάρα με το μαμάκι τέλειωσε. Προχωράτε κάθε περίοδο υπάρχει γεωφωνική παραγωγή. Με θλίβει πάρα πολύ, εγώ είμαι πρόεδρος του Δήμου Ανδραπίδας Κιλίνης. Έχω το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτου στον δρόμο Λεμικό και με θλίβει το ότι κάθε... Δεν είναι ψεύδωμα. Το ότι κάθε 15 μέρες πρέπει να πηγαίνω σε κηδείες και σε θυμόσυνα ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή τη Λεμικό. Και ξέρετε τι με θλίβει και με ανακαλακτά περισσότερο, το ότι πρέπει να απολογούμαστε εμείς, γιατί εμείς ερχόμαστε σε πρώτη επαφή, για όλες αυτές τις αμπλεξίες, τις αμβέλειες, γιατί δεν έχει γίνει ο δρόμος. Είναι μεγάλο και το βαρύ το ηθικό φορτίο που φέρνει τα χώρα. Και γιατί ξεκλειδίζονται νέοι, ξεκλειδίζονται οικογένειες, καθηγητές πέρσι. Καταλαβαίνετε με τι πόνο ψυχής πηγαίνουν σε αυτά τα πράγματα και να προηγηθούν για κάτι για το οποίο όλοι έχουν βγει στον δρόμο και δεν έχουν πάρει ποτέ μια απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, επειδή και εγώ προέρχομαι από την ΕΕ, στον ιατρικό κλάδο, με θλίβει πάρα πολύ και με αναγκαστά το να υπάρχει γιατρός, φανταστείτε τώρα αυτό, το οποίο θα λέτε από την πρωτοδοσία. Να έρχεται από την Τρίπολη, από την Καλαμάτα, από την Πάτρα, για μία μέρα για να βγει η εφημερία. Και για να διαβάσουμε, για να βγει η εφημερία. Την επόμενη μέρα στην εκκλησία είχαμε 80 άτομα. Τι θα θυμάσαι, ότι ο Γλέντα ξέρω εγώ τι έχει αυτό, τι ενημέρωση να κάνει, τι σειρά να υπάρχει στην θεραπεία. Με θλίβει το ότι έχει καταργηθεί λόγω του ότι δεν υπάρχει παντρό, δεν υπάρχει πρωτοπάρκο για πρώτη ηλικία. Τα κέντρα υγεία του νομού λειτουργούν πώ λειτουργούν. Έχει καταργηθεί η ύπεθρο, τα γύρω-γύρω. Μιλάμε πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν σε κανέναν νομό. Όλα αυτά οδηγούν σε μια υποβάθμιση διαχρονική των νομών. Πιστεύω ότι οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι, απογοητευμένοι, δεν έχουν καμία αίσθηση. Και γι' αυτόν τον λόγο ζητούμε και την δική σας θέληση να ανατραπεί αυτό το κλίμα. Είναι τραγική η κατάσταση. Άλλο να το περιγράψω, σας το λέμε, και άλλο να το πιώνω. Πραγματικά ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Πήγαμε στη συνάντηση με την κυρία Κεραμέου. Μας είπε για να μας δώσει κάτι μήνυμα, δημόσιο ή εκκλησία, και μεταπτυχιακό τμήμα στην Αρχαία Ολυμπία. Μπορεί να έχουν προπτυχιακό. Δηλαδή από το παιδί, όπως της είπα, από το δημοτικό να το πρέπει να το λύκειο. Δεν είναι λύκειο, έτσι, πανελύκειο. Δεν είμαστε ιθαγενείς. Δεν είμαστε ιθαγενείς να μας πάρουν τα λεφτάκια οποιαδήποτε κυβέρνηση να λέει ότι αυτό. Θέλουμε να κουμπίσουν στα προβλήματα του τόπου και να δοθούν λύσεις. Όχι άλλοι, χθες. Εγώ αυτά θέλω να πω. Συγγνώμη αν είμαι και λίγο ψής, αλλά αυτά τα οποία βιώνω και σας είπα, μία φορά να δείτε σε μία κοινή που γίνεται για τον τρόπο, θα καταλάβετε και την αγανάκτησή μου και την πίκρα. Ευχαριστώ πολύ.